Ευχαριστώ για τη βοήθεια, Λάλο. Τίποτα, τίποτα. Μπορείς να μου ζητάς τα κλειδιά όποτε θέλεις. Εντάξει, ευχαριστώ. Ξέρεις αν οι άλλοι έχουν πάει για γυμναστική? Ναι, ναι. Ο πατέρας μου είναι εδώ κοντά. Μπα, όχι. Πήγες σε μια συνάντηση, μπορείς να χαλαρώσεις. Αλλά δεν φαντάζεσαι τι έκανε στη Μαρίζα. Γιατί, τι της έκανε? Θέλει να την καταστρέψει γιατί νομίζει ότι είναι η κοπέλα σου. Πρέπει να γίνει κάτι με αυτό το θέμα. Αποκλείεται. Παύλο, επιτέλους. Ναι. Παύλο, είσαι πρώτος. Μην το μελετάτε, μπορεί να ξαναεμφανιστεί. Όχι, όχι, δεν θα έρθει. Τον στείλαμε σε ένα ψεύτικο meeting. Τι? Σκάσε και ούτε να σκεφτείς να μας καρφώσεις, εντάξει. Να, δες, διάβασε το μήνυμα που του στείλαμε, ορίστε. Έλα. Να. Κύριε, έχουμε πρόβλημα. Ελάτε στο Δημαρχείο, είναι επίγον Μαργαρίτα. Καημένη Μαργαρίτα. Θα τα καταφέρει να ξεφύγει, αλλά για πες ότι είμαστε φοβεροί. Έλα, πες το. Είστε φοβεροί, μάγκες. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί ήρθε εδώ ο μπαμπάς σου? Δεν ξέρω, αλλά δεν είχα όρεξη να τον δω. Σου είπα. Ήρθε γιατί θέλει να ξεφορτωθεί τη Μαρίζα. Συνέχεια πρέπει να το λέω. Χίλιες φορές, ρε Βαλβίδα, το συμβούλιο θέλει να την αποβάλει, όχι ο πατέρας μου, εντάξει. Σου είπε ψέματα. Θέλει να τη διώξει. Όσο ο πατέρας σου έχει το σχολείο, θα την κάνει δυστυχισμένη. Παύλο, γιατί δεν λες τη Μαρίζα να φύγει? Έτσι θα δείξεις πόσο την αγαπάς. Θέλω να πιστεύω ότι αρνήθηκες. Δεν μπόρεσα. Τι δεν μπόρεσες? Όντως χρωστάω στο παιδί μου μια οικογένεια. Και αυτό μου ζήτησε. Δεν της χρωστάς τίποτα, Σόνια. Αγαπιόμαστε. Θα καταστρέψεις τη ζωή σου, να το ξέρεις. Σε παρακαλώ, έλα στη θέση μου. Σε ποια θέση να μπω, ε? Στη θέση του γονιού. Πρέπει τουλάχιστον να το σκεφτώ. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για την κόρη μου. Φράνκο, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα άκουγα κάτι τέτοιο. Καλά, δεν το πιστεύω. Τα έχουν οι Σόλ με τον Βλάκα. Γι' αυτό ο Βλάκας τιμώρησε εμένα και όχι εκείνη. Μα ναι, βέβαια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Φερνάντα με την Μπελέν έχουν αποδείξεις. Οπότε καλύτερα θα ήταν να μην τα ξαναβάλουν αυτοί οι δυο μαζί μου, γιατί θα τους σκοτώσω. Τι αποδείξεις έχουν? Η Φερνάντα ζήτησε από το Ρόκον να τους βιντεοσκοπήσει. Εκείνος τους έπιασε σε ένα μπαρ να φιλιούνται. Οπότε εσύ μπορείς να χαίρεσαι. Του Ρόκο δεν του αρέσει η Φερνάντα. Ήταν μαζί της για δουλειά μόνο. Είσαι σίγουρη? Βέβαια, αφού τον πλήρωσε κιόλας. Τον πλήρωσε? Πούσε, ξέρεις. Ο Μάρκος σου ζήτησε βοήθεια και έκλεψες και το κινητό του Μπλας. Όχι, όχι, δεν το έκλεψα. Ας πούμε το δανείστηκα. Μπράβο, Λάουρα! Ο Μάρκος πού είναι τώρα? Στο δωμάτιό του είναι τώρα. Α, ωραία. Τσεκάρει τα τηλεφωνήματα που είχε κάνει. Πάντως ο Μπλας. Πάντως το σκέφτηκα και πιστεύω ότι η Λουχάν είναι στο Χουχούι. Τι, γιατί να τη στείλει εκεί ο Μπλας? Α, είναι μεγάλη ιστορία, θα τη μικρύνω λίγο. Ο Μπλας ζήτησε από τη Λουχάν να γράψει τη βιογραφία της μαμάς της για να την γνωρίσει. Αλλά η Λουχάν δεν θέλει σχέση μαζί της. Και έτσι φτιάξαμε μια ψεύτικη βιογραφία με τα στοιχεία της μαμάς της Ντολόρες. Και αφού εκείνη είναι στο Χουχούι. Άρα, αν ο Μπλας μίλησε με αυτή τη γυναίκα ώστε να τη συναντήσει η Λουχάν, ίσως η μαμά της Ντολόρες να ζει. Ίσως, αλλά τι σημασία έχει αυτό? Ήθελα να τη γνωρίσει η Ντολόρες. Κορίτσια, επιτέλους σας βρίσκω. Λοιπόν, τι έγινε? Να, ξέρω που είναι η Λουχάν. Στο Χουχούι, ε? Όχι, μακάρι να ήταν εκεί. Μάρκο, πού είναι η Λουχάν? Μην το φοβάσαι, πάρε το ρίσκο και μην κρατιέσαι. Μην ασχολείσαι με κλάμα φωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Θέλει ηρεμία, θέλει ησυχία. Μείνε μακριά από τα σκουπίδια. Θες να σωθείς, ελευθερώσου. Απάντηση βρες το ερώτημά σου. Μην ασχολείσαι με κλάμα φωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Στο φόβο σου, αν μπορείς, βάλε τέλος. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
θα είναι στα μυαλά σου. Ας την ψυχή σου να στα πει όλα. Πέταξε, ανοίξε τα φτερά σου. Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Θέλει ηρεμία, θέλει ησυχία. Μείνε μακριά από τα σκουπίδια. Θες να σωθείς, ελεύθερό σου. Απάντηση βρες το ερώτημά σου. Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν.